Είπατε μερικά πράγματα για την κατάσταση στην Ελλάδα. Yeah. Αρκετά από αυτά είναι έτσι. Τα βιώνουμε εμείς πολύ έντονα. Θα ξεκινήσω όμως από κάτι άλλο. Και αν θες, Γιώργο, μετέφραζε ταυτόχρονα για να μπορέσουμε να έχουμε ταχύτητα στην συζήτηση. Αυτό το οποίο χτες, επιτρέψτε μου, αυτό το οποίο χτες είπατε στον Έλληνα Πρωθυπουργό, ήταν κάτι που θα μπορούσε κανείς να πει ότι είναι και προσβλητικό. Γιατί, κύριε Φαράντζ, ο ελληνικός λαός ψήφισε αυτή την κυβέρνηση. Δεν είναι no democracy και δεν είμαι από τους οπαδούς του κόμματος, αλλά αυτός είναι ο εκλεγμένος Έλληνας Πρωθυπουργός και οι Έλληνες πολίτες τον εξέλεξαν γνωρίζοντας το πρόγραμμά του και γνωρίζοντας πάρα πολύ καλά τις θυσίες στις οποίες υποβάλλονται. Δεν είναι προσβλητικό αυτό το οποίο είπατε χθες? Δεν νομίζω ότι αυτό που είπα στον κύριο Πρωθυπουργό ήταν προσβλητικό. Αυτό που είναι προσβλητικό είναι η υποκρισία του κύριου Σαμαρά, ότι υποδύεται ότι αντιπροσωπεύει την κυρίαρχη βούληση του ελληνικού λαού. Είναι πολύ αργά γι' αυτό. Νομίζω ότι η χώρα σας έχει ξεπουληθεί με την συμμετοχή της στην Ευρωζώνη. Έχει μπει σε μια γκρίζα ζώνη, στην οποία ο ελληνικός λαός πληρώνει πολύ ακριβά, με θυσίες και φυσικά με την συρρήκνωση της οικονομίας πάνω από το 25% από την αρχή της κρίσης. Ειλικρινά, κατά τη γνώμη μου, ο ελληνικός λαός δεν του έχουν δώσει επιλογή. Ο κύριος Σαμαράς ψεύδεται όταν λέει ότι εκπροσωπεί την λαϊκή βούληση, όταν η Ελλάδα κυβερνάται από την Τρόικα. Νομίζω ότι αυτό είναι προσβλητικό για τη δημοκρασία. Ήμουνα πάρα πολύ προσεκτικός στις εκφράσεις που χρησιμοποίησα. Νομίζω ότι δεν είναι μόνο ο κύριος Σαμαράς. Αυτό συμβαίνει σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες, όπου με την κυδαιμονία, υπό την κυδαιμονία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, πρέπει όλοι να συμμορφωθούμε και να γίνουμε όλοι ένα. Νομίζω ότι εμείς είμαστε πολύ τυχεροί στη Βρετανία που ξεφύγαμε από αυτήν την Ευρωζώνη. Δεν πιστεύω ότι το να ορθώνω το ανάστημά μου και να λέω ότι τα κυρίαρχα έθνη πρέπει να υποστηρίζουν τη δημοκρασία, ότι είναι κακό. Θέλω να πω αυτό στον ελληνικό λαό. Σας ζήτησαν να κάνετε φοβερές θυσίες για να μείνετε μέσα στον ζουρλομανδία της Ευρωπαϊκής Ευρωζώνης. Εάν συνεχίσετε να υπακούετε και να κάνετε αυτό που σας λένε, θα πάτε προς την καταστροφή. Νομίζω ότι θα υπάρξει ένα πολύ ισχυρό πολιτικό κίνημα που θα έρθει στην Ελλάδα και θα ζητήσει να έχει η Ελλάδα το εθνικό της νόμισμα και να διαφεντεύει τα του οίκου της. Θα είναι δύσκολα, αλλά θα ανακτήσετε τη δημοκρατία σας. Επιμένω να λέω ότι ο Έλληνας Πρωθυπουργός, και δεν έχει σημασία το ποιος είναι, μιλώ για τον θεσμό, εδώ στην κοιτίδα της δημοκρατίας είναι εκλεγμένος από τον ελληνικό λαό με ένα πρόγραμμα το οποίο έθεσε υπόψη του και ο ελληνικός λαός το ενέκρινε. Προφανώς, όταν ξαναγίνουν εκλογές, μπορεί να έχουμε μια άλλη κυβέρνηση και θα ισχύει ακριβώς το ίδιο αν έχουμε μια άλλη κυβέρνηση. Αλλά αυτό είναι το πρόγραμμα που ο ελληνικός λαός θεώρησε ότι είναι το σωστό. Θα κριθεί. Έρχομαι τώρα στην ουσία των λεγόμενων σας για το ευρώ. Θα ήθελα να μας πείτε την δική σας θέση για το τι θα έπρεπε, κατά τη γνώμη σας, να κάνει η Ελλάδα σήμερα. Σήμερα, λοιπόν, υπάρχει ένα πρόγραμμα με στόχο η χώρα να μείνει στο ευρώ. Από την άλλη πλευρά, λένε όλοι ότι εάν θα φύγουμε από το ευρώ, θα υπάρξει μια καταστροφή. Θα βρεθούμε σε μια κατάσταση όπου δεν θα έχουμε τη δυνατότητα εισαγωγών φαρμάκων, πετρελαίου, θα περάσουμε μια τεράστια αναταραχή. Η δική σας πρόταση ποια είναι? Τι, κατά τη γνώμη σας, θα έπρεπε να κάνει η Ελλάδα σήμερα? Your proposal. What would Greece be better do? Well, the political status quo, το πολιτικό καθεστώς, ιδίως όταν γίνεται κάτι λάθος, μας δικαιολογεί ότι δεν υπάρχει εναλλακτική επιλογή. Θα πέσει ο ουρανός στα κεφάλια μας, θα γίνει η καταστροφή. Αλλά θυμάμαι ότι όταν έσκασε το πρόβλημα το 2008, ανέφερα το πρόγραμμα της Ισλανδίας. Και τους είπα ότι ποιος θα βλαφτεί από αυτό, η Ισλανδία ή η Ευρωπαϊκή Ένωση. Στην Ισλανδία τα πρώτα αποτελέσματα, η άνοδος του πληθωρισμού ήταν πάρα πολύ
Η Ισλανδία όμως τώρα, παρά τις πρώτες αρχικές δυσκολίες, η Ισλανδία έχει τώρα σταθερή ανάπτυξη στο 3% και έχει μια οικονομία η οποία έχει επανέλθει στα φυσιολογικά της επίπεδα. Ενώ η Ελλάδα και άλλες χώρες σαν την Ελλάδα θα βρίσκεται σε θέση χωρίς βελτίωση. Πιστεύω ότι το κοινό νόμισμα δεν λειτουργεί γιατί έχει παγιδεύσει την Ελλάδα μέσα σε ένα κοινό νόμισμα που δεν θα έπρεπε να συμμετέχει από την πρώτη στιγμή. Είναι υπερτιμημένο για την Ελλάδα, πρέπει να έχετε τη δραχμή πίσω. Υπάρχουν κίνδυνοι. Ποιοι είναι οι κίνδυνοι αυτοί? Οι κίνδυνοι είναι ότι ο πληθωρισμός στην Ελλάδα βραχυπρόθεσμα θα αυξηθεί πάρα πολύ. Αλλά νομίζω και πιστεύω ότι υπάρχουν άνθρωποι γύρω στον κόσμο που είναι έτοιμοι να επενδύσουν στην Ελλάδα όταν η Ελλάδα επανέλθει στην δραχμή. Και αντί να υπάρξει τεράστια αύξηση του πληθωρισμού από τις εισαγωγές που δεν θα μπορείτε να κάνετε, θα υπάρξουν άμεσες επενδύσεις. Θα μπορέσετε να παράγετε πράγματα σε πολύ λιγότερο κόστος και να τα πουλάτε με πολύ καλύτερο κόστος. Δεν σας λέω, δεν υποδίωμαι ότι αν φύγετε από το ευρώ θα είναι εύκολο. Δεν θα είναι, αλλά θα είσαστε έτοιμοι να σταθεροποιηθείτε. Εάν μείνετε μέσα στην δουλομανδία του ευρώ, δεν θα μπορέσετε να ανακάμψετε. Και κινδυνεύετε να πηγαίνετε σε μια δίνη στασιμού πληθωρισμού. Κύριε Φάρατ, είναι πάρα πολύ πιο επικίνδυνο να μείνετε στην Ευρώπη, στην Ευρωζώνη, παρά να βγείτε από την Ευρωζώνη. Συγχωρέστε με, αλλά θα επιμείνω. Και θα επιμείνω γιατί εσείς λέτε κάτι που το λέτε από μακριά και ακούγεται έτσι όπως ακούγεται. Εμείς εδώ το ζούμε και το υφιστάμεθα. Ρωτώ λοιπόν ξανά, είπατε νωρίτερα, θα υπάρξουν κάποια πρόσωπα τα οποία θα είναι πρόθυμα να επενδύσουν στην Ελλάδα. Θα ήθελα να κατονομάσετε κάποια τέτοια πρόσωπα, γιατί η γενικόλογη αναφορά δεν βοηθάει σε κάτι. Ποια θεωρείτε εσείς ότι θα μπορούσαν να είναι αυτά τα πρόσωπα? Συγκεκριμένα παρακαλώ. The investors you mentioned. Έχω μιλήσει με μέλη της βρετανικής επιχειρηματικής κοινότητας, που είναι διεθνής επιχειρηματική κοινότητα εδώ στο Λονδίνο, και όλοι έχουν την άποψη ότι η Ελλάδα θα είναι ένα πολύ σαγηνευτικός προορισμός επενδύσεων όταν επανέλθει στο νόμισμά της. Τονίζω με έμφαση και πάλι ότι η Ελλάδα δεν είναι αυτή τη στιγμή προορισμός επενδύσεων, γιατί δεν, μέσα στο ευρώ δεν θεωρείται έτσι τέτοιος προορισμός. Νομίζω ότι υπάρχουν άνθρωποι που κάνουν ουρά. Σας κάνω και μια προσωπική υπόσχεση. Μόλις η Ελλάδα βγει από το ευρώ και υποτιμήσει το νόμισμά της, θα είμαι από τους πρώτους που θα έρθω για διακοπές στην Ελλάδα. Όπως και σε άλλες οικονομίες συμβαίνει, όπως στην Τουρκία, ο τουρισμός αυξήθηκε με την υποτίμηση του εθνικού νομίσματος. Θα είστε πολύ καλοδεχούμενος γιατί... Θα είστε καλοδεχούμενος γιατί είμαστε μια φιλόξενη χώρα και αγαπάμε πάρα πολύ τους τουρίστες. Θα επιμείνω όμως τρίτη φορά στο ερώτημα. Η απάντησή σας, η γενικόλογη για σειρά επενδυτών, δεν μου αρκεί. Θα ήθελα να κατονομάσετε από όλους αυτούς τους πολλούς που είπατε, δύο. Can you tell us two specific examples of people that they will invest in a Greece with drachma, without euro? No, I mean, I'm telling you that there is money, not just in London. Σας λέω απλώς ότι υπάρχει πολύ χρήμα, όχι μόνο στο Λονδίνο, αλλά και στις άλλες, στα διεθνή χρηματιστηριακά και επιχειρηματικά κέντρα που υπάρχουν, ετοιμάζονται να επενδύσουν στην Ελλάδα, αλλά θα πρέπει να έχει το σωστό νόμισμα, τη σωστή ισοτιμία. Είναι αυτή τη στιγμή πολύ επικίνδυνο για τους επενδυτές να μπουν στην Ελλάδα. Συνέβη, σας θυμίζω, και αυτό στην Ισλανδία με επενδύσεις. Κατανοητό. Το ευρώ είναι ακατάλληλο για την Ελλάδα. Αυτή τη στιγμή, αν ερχόμουν να επενδύσω, θα ήμουν ανόητος να το κάνω. Σας υπόσχομαι ότι δεν πρόκειται να έχετε επενδύσεις μένοντας μέσα στην Ευρωζώνη.